Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, με την Αττική να βρίσκεται μία ανάσα από το κόκκινο και το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown να πλησιάζει απειλητικά κάθε μέρα που περνάει. Τα βλέμματα χθες τράβηξε το νέο, αρνητικό ρεκόρ των 453 κρουσμάτων, ωστόσο αυτό δεν προβλημάτισε τόσο τους επιστήμονες, αφού τα 184 αφορούσαν το kit στο καράτεπέ της Λέσβου. Αυτό που προκάλεσε πονοκέφαλους στους επιστήμονες ήταν τα 174 κρούσματα στην Αττική, η οποία εδώ και πολύ καιρό φλέγεται. Τα δραματικά στοιχεία από τους διασωληνωμένους κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους οι επιστήμονες πλέον μιλούν ανοιχτά για την επιβολή lockdown στην Αττική. Και αν στο άκουσμά της η λέξη lockdown τρομάζει, αυτή τη φορά όμως φαίνεται πως εξετάζεται μια πιο light εκδοχή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, οι ειδικοί ήδη επεξεργάζονται την εφαρμογή του μοντέλου της Μαδρίτης και στη χώρα μας. Με δεδομένο πως οι επιδημιολόγοι γνωρίζουν σε ποιες περιοχές της Αττικής εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και στην Αττική το μοντέλο της Μαδρίτης. Θα γίνονται δηλαδή τοπικά lockdown σε επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές, με περιορισμό στην κυκλοφορία των κατοίκων στις περιοχές αυτές, ώστε να σταματήσει η μετάδοση του ιού. Συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, σχεδόν 1 εκατομμύριο κάτοικοι τέθηκαν σε μία ιδιότυπη καραντίνα, καθώς δεν επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα της συνοικίας τους παρά μόνο για εργασιακούς, εκπαιδευτικούς, ιατρικούς και νομικούς λόγους. Ανάμεσα δε στα μέτρα που έχουν επιβληθεί και διαπερνούν όλα τα πεδία δραστηριότητας του πληθυσμού, είναι και αυτό του κλειδώματος των πάρκων για να αποφευχθεί ο συγχρονισμός σε εξωτερικούς χώρους.